Ακούστε, κύριε Δελή, πράγματα τα περισσότερα που είπατε είναι απολύτως ακριβή. Βρέθηκα στην Ολυμπιάδα το Σάββατο το πρωί ως μέρος του κλιμακίου, του κυβερνητικού κλιμακίου. Οι καταστροφές ήταν πολύ σημαντικές. Πράγματι, χήμαροι, νομίζω αν μέτρησα καλά, 3 ή 4 διαπερνάνε τον οικιστικό ιστό της πόλης και καταλήξανε στη θάλασσα και δημιουργήσανε πολλά προβλήματα, πλημμυρισμένα σπίτια, υπόγεια, καταστροφή οικιακού εξοπλισμού και φυσικά ζημιές στις υποδομές, μεταξύ των οποίων και η επαρχιακή οδός Πολυγύρου Ιερισσού, μεταξύ των οποίων και μεγάλο κομμάτι του δασικού οδικού δικτύου. Τα μέτρα λοιπόν που γίνονται και λαμβάνονται είναι τα εξής. Πρώτον, συγκροτήθηκαν άμεσα σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη τα κλιμάκια, τα τριμελή κλιμάκια για να καταγραφούν οι ζημιές των ιδιωτών και να προχωρήσουμε με βάση την υπουργική απόφαση που υπάρχει σε αποκατάσταση μέχρι ενός ποσού, αν δεν κάνω λάθος, 6.000 ευρώ του καταστραμμένου οικιακού εξοπλισμού. Αυτό θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ζημιών, κυρίως ήταν υπόγεια τα οποία δεν υπήρχαν σοβαρά μεγάλης αξίας οικιακός εξοπλισμός, οπότε θα καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι τους. Δεύτερον, έχει ξεκινήσει αναλυτικά η καταγραφή των ζημιών των υποδομών, μεταξύ των οποίων και του δικού δικτύου, και το κυριότερο, και ήταν το άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, έπρεπε να κινητοποιηθεί άμεσο μηχανισμός, διότι όπως γνωρίζετε, μεταξύ Σαββάτου που βρεθήκαμε στην Ολυμπιάδα και της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπήρχε νέο κύμα κακοκαιρίας, οπότε έπρεπε να ληφθούν τα απολύτως αναγκαία μέτρα, προκειμένου να μην δημιουργηθούν σοβαρότερα ακόμα προβλήματα και πιθανόν να θρηνούσαμε στην περιοχή αυτή και νεκρούς. Υπήρχε ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο ανέβηκε σε δέντρο προκειμένου να σωθεί. Κινητοποιήθηκε και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν παρόν και ο περιφερειάρχης ο κύριος Τζιτζικώστας το Σάββατο το πρωί που έγινε αυτοψία. Δεν υπάρχει αναφορά αυτή τη στιγμή για τοξικές ύλες οι οποίες μεταφέρθηκαν προς την παραλία από την βροχή. Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος θα κάνει άμεσα τακτικό έλεγχο, έκτακτο έλεγχο, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος όργανο επιθεωρητών, το οποίο θα δει άμεσα. Για τις αντιπλημμυρικές υποδομές, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα όταν μου είπαν οι κάτοικοι ότι δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η δεύτερη φορά, δεν είναι η τρίτη φορά, είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία 3-4 χρόνια που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και πρέπει επιτέλους άμεσα να προχωρήσουν αυτά τα πλημμυρικά έργα, διότι δεν γίνεται ακόμα και σε μια πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση να κινδυνεύουν όχι μόνο περιουσίες αλλά πιθανόν και ζωές. Αναμένουμε να υποβληθεί, έχει υποβληθεί μια μελέτη. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω. Πιθανόν θα χρειαστώ πολύ λίγο στη δευτερολογία. Έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη περίπου 500.000 ευρώ, η οποία διευθετεί τα ρέματα της περιοχής και την οποία θα προσπαθήσουμε να την εντάξουμε άμεσα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από το φιλόδημο, είτε από τη νέα φάση του χρηματοδοτικού εργαλείου. Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Αναμένουμε από τον Δήμο Αριστοτέλη το τεχνικό του δελτίο με τις καταστροφές, προκειμένου να εγκριθεί και έκτακτη χρηματοδότηση ενός ποσού για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. Και θα είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα να βοηθήσουμε και την περιφέρεια και το Δήμο σε ό,τι έργα χρειαστούν προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ.